Σε ένα προηγούμενο βίντεο είχαμε μιλήσει σχετικά με μεταφορικό μέσο για την Αθήνα, δηλαδή αντί να χρησιμοποιώ το ποδήλατο, να πάρω κάτι άλλο. Μηχανάκι, ποδήλατο ηλεκτρικό, πατίνι ηλεκτρικό ή οτιδήποτε. Χωρίς να το επιδιώκω ιδιαίτερα, ήρθε από μόνο του και θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή έχω έρθει σε ένα αποκλειστικό μέρος, απόλυτα μυστικό, για να σας δείξω επιτέλους το νέο μεταφορικό μέσο για αυτή την πόλη, όπου εγώ πιστεύω ότι είναι το απόλυτο μεταφορικό μέσο για μεγάλες πόλεις. Και έχω σε άλλες καθυστερήσεις ένα παπί. Το φοβερό όμως είναι ότι το συγκεκριμένο μηχανάκι δεν το αγόρασα. Μου το έκανε δώρο ένα φιλικό πρόσωπο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Το σενάριο λοιπόν ήταν ότι δεν το χρησιμοποιούσε, ήταν ακίνητο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και γενικά σκόπευε να πάρει καινούριο μηχανάκι. Και γνωρίζοντας ότι εγώ θα χρειαζόμουν ένα μεταφορικό μέσο πέραν του ποδηλάτου για την Αθήνα, αποφάσισε να μου το χαρίσει. Φοβερό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά δεν έχω λόγια, αλήθεια. Αυτό όμως το παπί δεν είναι ένα τυχαίο παπί. Είναι από τη Samyang. Samyang, άκυρο. Η Samyang βγάζει φακούς για κάμερες. Το συγκεκριμένο παπί είναι από την Dayang ή κάπως έτσι τέλος πάντων. Τη νούμερο 1 εταιρεία μηχανοκίνητων της Κίνας και συγκεκριμένα το μοντέλο DY110. Βέβαια, το 110 συνήθως σημαίνει τα κυβικά που είναι, αλλά η άδεια σαν μοντέλο το έχει 100, αλλά σαν κυβικά γράφει 109. Ας πούμε ότι είναι 100 και ξεμπερδεύουμε. Εννοείται φοράει δισκόφρενα μπροστά. Αυτή τη στιγμή το κοντέρ γράφει 42.380 χιλιόμετρα ακριβώς και έχει τελική που αγγίζει τα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Αφού λοιπόν καλύψαμε το πώς το απέκτησα και τα χαρακτηριστικά του, ήρθε η ώρα να περάσουμε σε κάποια ζητήματα που υπάρχουν. Είναι πλήρως λειτουργικό, δεν χρειάζεται καμία επέμβαση πραγματικά, αλλά επειδή εγώ είμαι εγώ, θέλω να αλλάξω κάποια πράγματα. Και συγκεκριμένα, τα ζητήματα που είδα ότι υπάρχουν είναι τα εξής. Η σέλα δεν κουμπώνει. Έχει σπάσει αυτή εδώ η βλακεία και δεν κουμπώνει. Πρέπει να βρω σέλα καινούρια. Πού θα βρω ακριβώς σέλα καινούρια για αυτό το μηχανάκι, δεν ξέρω, εάν γνωρίζετε πείτε μου από κάτω, αλλά ναι, κάτι θα κάνουμε γι' αυτό. Κιτρινισμένο μπροστινό φανάρι, χρειάζεται οπωσδήποτε καθάρισμα και φυσικά αντικατάσταση κάποιες λάμπες που έχουν καεί. Στο πίσω μέρος τα φλας, το ένα είναι κάπως διαλυμένο και το άλλο ετοιμάζεται να γίνει ίδιο. Και γενικά σκεφτόμαι να αφαιρέσω τελείως όλο αυτό το κομμάτι, γιατί δεν μου αρέσει και δεν χρειάζεται πιστεύω. Τα φλας θα τα ενσωματώσω μέσα στο πίσω φανάρι και την πινακή θα την κάνω πιο κομψή. Πέρα από αυτό, επιστρέφοντας στο μπροστινό μέρος, οι καθρέφτες, ο ένας δεν υπάρχει καθόλου και ο άλλος είναι τόσο χάλια και τόσο μικρός που πραγματικά δεν βλέπω τίποτα πίσω και για την ώρα θέλω σίγουρα να τους αφαιρέσω. Επίσης από τη μόνη λείπει το ένα αντίβαρο, από εκεί υπάρχει, από εδώ δεν υπάρχει, ίσως θα το κάνω κάτι γι' αυτό. Α, και το πίσω γρανάζι είναι αλλαγμένο από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Τώρα δεν φαίνεται γιατί έχει το κάλυμα, αλλά το είχε αλλάξει με μεγαλύτερο έτσι ώστε να έχει καλύτερη επιτάχυνση για ίσως ευνόητους λόγους και εγώ θέλω να επιστρέψω στο εργοστασιακό έτσι ώστε να μην βάζω Τετάρτη από τα 40 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε ναι. Και το τελευταίο κομμάτι έχει να κάνει με την μπαταρία, γιατί δεν μπορώ να βάλω μπροστά από τη μίζα, παίρνει μόνο με τη μανιβέλα και πολλές φορές αυτό δεν είναι αρεστό θα έλεγα, οπότε σίγουρα θα πρέπει να λαχτεί και η μπαταρία. Και φυσικά σε δεύτερο χρόνο ίσως, γιατί είναι ψιλοκαινούρια, τα λάστιχα. Και αυτά. Δεν θέλω να φανώ αχάριστος προφανώς, δεν μπορώ να παραπονιέμαι γιατί δεν πλήρωσα τίποτα γι' αυτό, αλλά κάποια πράγματα θέλουν αλλαγή. Later that same evening.
Πολύ καλό το παπί για μες στην πόλη. Σίγουρα χωρίς εμφυβολία στην κίνηση ελύσεται πολύ πιο εύκολα. Αλλά σαν τον γκάζι της μηχανής δεν έχει. Σίγουρα μόνο όσοι έχετε μηχανή γνωρίζετε πολύ καλά πως η αίσθηση ελευθερίας που προσφέρει αυτό το πράγμα δεν συγκρίνεται. Disclaimer, και η ταχύτητα και η ελιγμή πάντα με μέτρο. Και σε αυτό το σημείο ακούω πολλούς που κατηγορούν τα μηχανάκια ότι χωνόνται σαν σφήνες παντού. Κάτι που είναι και επικίνδυνο και μπορεί να αποβεί και μοιραίο μερικές φορές. Δεν το διαψεύδω σε καμία περίπτωση, είναι κάτι που συμβαίνει και είναι γεγονός. Θα κάνω όμως ένα σχόλιο προς όλους εκείνους που το λένε αυτό, μεταξύ των οποίων ήμουνα και εγώ, και ακόμα είμαι δηλαδή. Μόνο όταν και αν οδηγήσετε μηχανάκι θα καταλάβετε ακριβώς για ποιο λόγο συμβαίνει, υπάρχει μάλλον αυτή η οδηγική συμπεριφορά από τα μηχανάκια. Δεν την επικροτώ σε καμία περίπτωση, αλλά τα ατυχήματα κατά κύριο λόγο συμβαίνουν όταν η συγκεκριμένη οδηγική συμπεριφορά συνδυάζεται και με ακύρωση του κώδικα οδηγικής κυκλοφορίας ή ακόμα και όταν είσαι αφηρημένος την ώρα που οδηγάς, όταν έχεις το μυαλό σου αλλού. Ίσως το τι θα φας μετά ή το γιατί δεν έχεις φάει ακόμα. Ή νιστάζεις ενώ οδηγάς ή κοιτάς οι βιτρίνες. Το χειρότερο που έχω πετύχει εγώ προσωπικά είναι μέσα στην κίνηση την ώρα που ο οδηγός περιμένει να παίζει παιχνίδι στο κινητό ενώ περιμένει να προχωρήσουν τα αυτοκίνητα και να συνεχίζει να παίζει ενώ ξεκινάει να οδηγεί. Τι να πω, πραγματικά, εάν αυτός ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει από μόνος του ότι αυτό που κάνει είναι κακό, ουδέν σχόλιον πραγματικά. Το μόνο που θα πω είναι πως όταν έχεις το μυαλό στην οδήγηση και ταυτόχρονα τηρείς και τον κώδικα της κυκλοφορίας, η πιθανότητα να προκαλέσεις εσύ ο ίδιος ατύχημα, είναι μηδαμινές. Τουλάχιστον ακριβώς αυτό επιβεβαιώνουν οι στατιστικές των τροχαίων ατυχημάτων. Επιστρέφοντας τώρα στο μηχανάκι, το φοβερό είναι πως και εκείνο με γεμάτο τεπόζιτο, αλλά και η μηχανή με γεμάτο τεπόζιτο, και τα δύο με βγάζουν για ακριβώς τα ίδια χιλιόμετρα. Ναι, αλλά το τεπόζιτο του παπιού είναι 4,3 λίτρα και γεμίζει με 9 ευρώ. Ενώ της μηχανής είναι 18 λίτρα και γεμίζει με περίπου 40 ευρώ. Άλλο αυτό. Σημασία έχει ότι και τα δύο με γεμάτο τεπόζιτο με βγάζουν για περίπου συμπλήν 130 χιλιόμετρα. Σε συνέχεια αυτού θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι το οποίο παρεξηγείται με αλφαγιώτα πάρα πολύ συχνά. Ποδήλατο, μηχανάκι, μηχανή και αυτοκίνητο δεν είναι η εξέλιξη μεταφορικών μέσων ενός ανθρώπου. Είναι 4 διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Για μένα τουλάχιστον το trial ποδήλατο το χρησιμοποιώ για να προπονούμε σε αυτό το είδος. Το μηχανάκι για τις καθημερινές μου μετακινήσεις εντός πόλης, τη μηχανή για μακρινές βόλτες όταν έχει καλό καιρό, κατά βάση solo, μόνος μου δηλαδή, ή με ακόμα ένα άτομο, και το αυτοκίνητο πάλι για βόλτες, αλλά για περισσότερα άτομα αυτή τη φορά, ή για να μεταφέρω πράγματα τα οποία δεν είναι εφικτό να μεταφερθούν με άλλο τρόπο. Σε αυτό το σημείο όμως η πιο εύλογη παρατήρηση που μπορεί να κάνει κάποιος είναι: ναι, καλά τα λες, έτσι είναι. Όταν έχεις τα 4, είσαι άρχοντας. Τι γίνεται όμως όταν έχεις μόνο ένα από αυτά ή ακόμα και κανένα? Όποιο και να έχεις από αυτά, δεν αναιρεί το γεγονός ότι το κάθε ένα είναι για τη χρήση του. Όσον αφορά το ποδήλατο, πλην του γεγονότος ότι ορισμένα εξειδικευμένα στυλ όπως το trial, το downhill, η κούρσα και ορισμένα άλλα δεν είναι, επαναλαμβάνω, δεν είναι μεταφορικά μέσα. Γενικά πιστέψτε με, είναι ένα θέμα που παίρνει πολλή συζήτηση, αλλά περιφραστικά θα μιλήσω από τη δική μου εμπειρία που για περισσότερα από 10 χρόνια και τα τελευταία 2 χρόνια εδώ στην Αθήνα, για όλες μου τις μετακινήσεις χρησιμοποιούσα το ποδήλατο. Είτε ήθελα να πάω βόλτα, είτε ήθελα να πάω από το σημείο Α στο σημείο Β, είτε να μεταφέρω πράγματα, τα πάντα με το ποδήλατο. Κάνε ό,τι μπορείς με αυτά που έχεις εκεί που είσαι, λέει ένα ρητό. Και ακριβώς αυτό έκανα. Συμβιβαζόμουν δηλαδή. Αυτός ο συμβιβασμός όμως είναι στο χέρι σου το πόσο θα κρατήσει, πόσο θα το επιτρέψει να υπάρχει. Για τον σκοπό αυτό λοιπόν, μιας και όπως είπα, μιλάω από τη δική μου εμπειρία, με το που έκλεισα τα 18, την επόμενη μέρα πήγα και έβγαλα δίπλωμα για να προσθέσω 2 μεταφορικά μέσα στα έως τώρα, δηλαδή στο ποδήλατο. Το αυτοκίνητο και τη μηχανή δηλαδή. Ακόμα και αν δεν είχα δικά μου, θα είχα πλέον τη δυνατότητα να τα οδηγήσω εάν χρειαζόταν. Και κάποια στιγμή είχα σκοπό να αποκτήσω και δικά μου. Η ζωή λοιπόν τα έφερε έτσι που το πρώτο μεταφορικό μέσο που απέκτησα μετά το ποδήλατο, μετά από πολύ κόπο και θυσίες, καθώς και πολύ καιρό μετά
από την αρχική απόφαση, σκέψη, απόκτησής της, ήταν η μηχανή. Και τώρα έγινε ένα θαύμα, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, και βρέθηκε κάποιος να μου κάνει δώρο ένα μηχανάκι. Σε ό,τι κατάσταση αν είναι, είναι ένα λειτουργικό μηχανάκι και για ακόμη μια φορά πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κίνηση. Δεν έχω λόγια. Όσον αφορά το αυτοκίνητο τώρα, έχω καταστρέψει δύο μέχρι σήμερα. Το πρώτο ήταν της μητέρας μου και το δεύτερο ήταν δώρο από τη γιαγιά μου προς εμένα. Όπου συνέχεια πέρασα στη μητέρα μου με σκοπό να την καταστήσει εκείνο που είχα καταστρέψει, αλλά η ζωή μερικές φορές τα φέρνει κάπως περίεργα. Και θα κλείσω λέγοντας πως ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του και να ζει με τις συνέπειες αυτών, όσο φυσικά δεν παίρνει κάποιον στο λαιμό του. Αν έμενε το καλύτερο, προετοιμάσου για το χειρότερο και λάβει ό,τι έρθει με λογική και ψυχραιμία. Αυτό είναι ένα ρητό που θα το υποστηρίζω και θα το εφαρμόζω για όσο ζω. Και αυτά ήταν όλα όσο να μοιραστώ στο σημερινό βίντεο. Αφήστε μας τα σχόλια σας από κάτω και κάπως έτσι, με αυτό το βασίλεμα, θα κλείσω και το σημερινό βίντεο κάπου εδώ. Και φυσικά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.